Ήταν κάτι που είχαμε προβλέψει και όταν ανοίξαμε από καραντίνα και πέρυσι το καλοκαίρι, ότι λόγω συσσόρευσης χρεών, τα ρεύματα που ήρθαν αυξημένα, όλα τα προϊόντα έχουν ακριβήνει, ο κόσμος δεν βγαίνει τόσο όσο έβγαινε. Οπότε είχαμε προβλέψει και σας το είχα πει κιόλας ότι πολλοί συνάδελφοι δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν και έτσι πήραν την απόφαση να κλείσουν τα μαγαζιά τους. Είναι μια κακιά ιστορία που έχει προκύψει από το 2010 όταν χρεοκόπησε η χώρα και επιδεινώθηκε το 2015 με το μεταναστευτικό. Είχαμε αυτά τα μέτρα του κορονοϊού, τα οποία δεν ήταν μόνο απαράδεκτα, είχαν φτάσει σε ένα σημείο το οποίο μπορούσαν να μην έχουν κλείσει τόσο πολύ τα μαγαζιά. Δόθηκαν κάποια χρήματα τα οποία δεν ήταν πολύ στοχευμένα και κάποια μέτρα ήταν και φωτογραφικά, ειδικά από τις περιφέρειες, δεν άπλωσαν στον κόσμο. Και αυτό με τον κορονοϊό και ήταν τραγικό, είχαμε όλοι αντιδράσεις, ειδικά τα πολύ μικρά μαγαζιά δεν βοηθούσαν στην εξάπλωση του κορονοϊού. Και ήταν και ανύπακτα τα χρήματα στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, να πληρώσεις ενίκιο στο σπίτι σου, ΔΕΗ, μαγαζιά. Όσον αφορά τη ΔΕΗ, εσείς και στην επιχείρησή σας, έχετε δει, έρχεται αυξημένη? Γελάω για να μην κλάψω. Ναι, όλα τα μαγαζιά είναι αρκετά αυξημένοι οι λογαριασμοί. Σας έχουμε πει και στο παρελθόν, τουλάχιστον διπλάσιοι. Και αυτό το κόστος ζωής που ήρθε, το οποίο είναι τραγικό και δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα, δεν είναι μόνο το ρεύμα. Γιατί ένας επιχειρηματίας έχει ρεύμα και στο σπίτι. Ένας δημόσιος υπάλληλος έχει να αντιμετωπίσει μόνο τα έξοδα του σπιτιού του. Σίγουρα έχουν κλείσει, ναι. Κάποια που δεν γεμίζουν καθημερινώς, ας πούμε. Σίγουρα. Για ποιον λόγο πιστεύετε? Διότι είναι κάποια στέκια που θα γεμίσουν αυτά τα στάνταρ τα κάθε μέρα. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα, όταν δουλεύουν μία και δύο φορές την εβδομάδα, δεν πρόκειται να βγει το μαγάζι. Είναι πολύ μεγάλο το κόστος για ένα μαγαζί το ρεύμα, ειδικά τέτοια μαγαζιά που έχουν μηχανήματα, ψυγεία, που καταναλώνουν αρκετό ρεύμα. Mm-hmm. Και όχι μόνο τα εστίασης, σιγά σιγά θα δείτε και άλλα καταστήματα, ότι θα πιάσουν σιγά σιγά ή να κλείνουν ή να απολύουν προσωπικό. Είστε αισιόδοξοι για το καλοκαίρι? Δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Λέμε ότι θα έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Εύχομαι τα πράγματα να πάνε καλά όσον αφορά την ακρίβεια, το ρεύμα κτλ. Για να μπορέσει ο κόσμος να βγει στα μαγαζιά και να καταναλώσει το προϊόν μας.